Ο πολύ ωραίος τίτλος στο αντίστοιχο βιντεάκι μια εβδομάδα πριν ήταν «Σοκ η Timberwolves, γυρίζει ή πάρτε τις σκούπες σας». Λοιπόν, τώρα, πριν Αλέκτρας λαλήσει, εγώ σας είπα, εγώ ήμουν ο μοναδικός που διαδηλούσα τις επιφυλάξεις μου και σας είπα ότι μην ξεχνάτε ότι εδώ τα πράγματα δεν τελειώνουν τόσο εύκολα. Λοιπόν, νομίζω ότι για τους δύο μας. Αθέατο Ζαν, DJ Rico, Γκάμπι, Χνούδι, κάπου εδώ τριγύρω, The Association, Underdogs Bagat Game Experts, like and subscribe, ακολουθήστε μας παντού και στο 3-2. Ναι, νομίζω ότι το opening statement του Γιάννη πριν, νομίζω μας αντιπροσωπεύει πλήρως, δηλαδή. Φάγαμε τα λόγια μας ξεκάθαρα. Τέθηκα, εγώ δεν είπα, εγώ συγγνώμη, και χαίρομαι. Να βάλουμε λίγο το βίντεο να δεις. Εγώ λέω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είσαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος και θα σας πω τι έγινε. Δεν το είχα δει όμως τότε, αλλά έχω την εξήγηση τώρα. Εάν προσέξετε, δεν είναι ο μόνος παράγοντας, προφανώς έτσι, αλλά είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες. Εάν προσέξετε, η σειρά αυτή μετά το 2-0 έκανε 4 μέρες να ξαναπαίξει. Ναι, ήταν, το είχαμε πει κιόλας. Θα το είχαμε πει. Παίξανε το δεύτερο μάτς Δευτέρα βράδυ και παίζανε κανένα παρακτηρί. Επειδή υπήρχαν ακόμα μάτς του πρώτου γύρου που τρέχανε, αν θυμάμαι, όχι. Γενικά έκανε 4 μέρες και πήγανε στη Μινεσότα και αυτές τις 4 μέρες αυτό που έκανε ο Μαλόν ήταν ότι βομβάρδιζε όλους τους παίχτες τους με δηλώσεις όλων αυτών που ονομάζονται στους κύκλους Talking Heads, δηλαδή από το Upper Echelon, τον Stephen A. Smith, μέχρι και τους απλούς podcasters, σαν εμάς τους ταπεινούς, δεν νομίζω να είναι το δικό μας το βίντεο, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι η σειρά έχει τελειώσει, ότι σε μη τελετή έχει λάβει τέλος, ότι έχουμε την αποκαθέλευση των πρωταθλητών και όλο αυτό το πράγμα τους έκανε τους Denver Stars και μη να γεμίζουν με νεύρα και να πάνε να πάρουν δύο παιχνίδια και μάλιστα σχετικά εύκολα μέσα στη Μινεσότα. Και σήμερα το πρωί, σε ένα μάτσο το οποίο πήγαινε πάρα πολύ κοντά μέχρι τις αρχές της τέταρτης περίοδου, να κάνουν το 3-2 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι του MVP, του Γιώκητς, ο οποίος σήμερα στέφθηκε κιόλας μέσα στο Denver και πήρε και το βραβείο του. Να πούμε ότι όταν ανακοινώθηκε το βραβείο του MVP στο TNT, στην εκπομπή που πνέει τα λίστια στο TNT, κατά τα νόμιζα, στο CNN, ο Σακίλ Ονίλ του είπε στη μάπα ότι κοίταξε να δεις, να ξέρεις ότι εγώ δεν νομίζω ότι δεν είσαι ο MVP, το αξίζεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο MVP μου ήταν ο Σέι. Όχι, το είπε. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι είσαι ο καλύτερος ψηλός στο NBA αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι το MVP φέτος ήταν ο SGA. Και αμέσως μετά ο SGA είχα σε δύο παιχνίδια και πήγε στο 2-1 σειρά και αμέσως μετά βγήκε ο Σάμον Σάρπ. Τον έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Οι μπασκετικοί τον ξέρουν από την κόντρα του με τον. Με ποιον είχε τσακωθεί. Με τον Skip Bayless. Όχι, αλλά, και όχι, με τον αυτό που πήγε στο Houston. Με τον Dillon Brooks. Με τον Dillon Brooks. Ήταν και στο Houston και στο Chef. Στο Chef, βεβαίως. Λοιπόν, με τον Dillon Brooks. Με το Airbus, ο Chef. Ο Σάνο Σάρπ, ο οποίος βγήκε και δήλωσε ότι ο Shaquille O'Neal είναι ζηλιάρης, είναι jealous of the Big Man, γιατί έχει περισσότερα βραβεία MVP ο Jokic, διότι είναι αυτή τη στιγμή πάει να τον ξεπεράσει στο all-time list και ξεκίνησε ένα τεράστιο beef, το οποίο αν βρούμε χρόνο θα συζητήσουμε στο τέλος αυτής της ώρας, αλλά ξαναγυρίσουμε στο Denver και να μου πείτε εσείς τι συνέβη. Τι συνέβη και μια ομάδα η οποία ήταν. Έγαλε το βιβλιάκι να κλείσει. Στο καναβάτσο. Μπόρεσε. Έπνεε τα λίστια. Έπνεε τα λίστια. Ναι. Εκεί ήθελα να. Τις είχαν βγάλει λουλούδια για την κηδεία. Ακριβώς. Γιατί με δύο. Είτε στην έδρα σου, δεν σπάει η έδρα. Έτσι και πας σε μια καυτή έδρα όπως είναι η Μινεσότα. Μπόρεσε και δύο μάτς. Καλά, σε ρημίσουμε μετά. Καυτή έδρα. Καυτή έδρα. Εντάξει. Φίλε, σε πληροφορώ φέτος. Φέτος ο κόσμος μέσα ουρλιάζει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ήταν έτσι. Είμαι γέννημα θρέμα μινεσοτιώτης. Είναι αλλά διψασμένοι φέτος για τίτλο. Αλλά εντάξει, δεν θέλεις και καυτή. Είναι διψασμένοι. Παραδοσιακά είναι διψασμένοι αυτοί στα αθλήματα. Πολύ. Και πήραν τα δύο ματσάκια. Δεν θα πω περίπατο, αλλά σχετικά εύκολα και νικήσανε και σχετικά εύκολα έτσι όπως πήγε και το. Τι άλλαξε. Πέρα από αυτό το οποίο είναι έτσι μια κοινή παραδοχή που είναι και ένα τρίκ ψυχολογικό και έχει να κάνει ότι δεν, την καυτή ομάδα την κρατάς καυτή και τη βάζεις λίγο στον πάγο και μετά αλλάζουν τα κόζια. Πέρα το προφανές δηλαδή. Να πω κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει πουθενά και το παρατήρησα φουλ από το τρίτο παιχνίδι και μετά. Τακτικά. Αλλαγή στην τακτική του Ντένβερ. Πάρα πολλές αλλαγές είχε. Πες τώρα μία. Την πιο βασική. Για πες. Όλα τα touches του Jokic ήταν μέσα στο. Στην. Όλα τα touches, υπερβολή. Αλλά κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια να δίνουμε την μπάλα στο Jokic μέσα στο restricted area, κοντά στο post, πολύ χαμηλά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν είχαμε τη δυνατότητα
ο δεύτερος ψηλός να έρθει να μας ενοχλήσει την ώρα που τελειώνουμε τις φάσεις. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μπλέξανε μέσα στην εξίσωση τον Γκομπέρ, που θέλανε τον Γκομπέρ να παίζει το Γιώκιτς, και όποιος είδε το μάτς χθες καταλαβαίνει γιατί. Τι καταλαβαίνει, γιατί είπα και εγώ αυτό που είπα στο όταν ξεκίνησε η κομπή. Ναι, αλλά το βασικό ποιο είναι, ότι δεν θα είχαμε τον Γκομπέρ σαν βοήθεια και σαν να σκουπίζει δεξιά-αριστερά τα υπόλοιπα που γίνονται μέσα στο. Και είναι και ένα καινούριο τρόπο χειρισμού του Γκομπέρ, να πούμε. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, να απασχολεί με ένα παίχτη και να μην τον βγάζει έξω. Γιατί αν έχει τον MVP, μπορεί να το κάνει. Ο Γιώκιτς, ο οποίος τελείωσε το match χθες με 40 piece, έτσι μιλάμε για ένα. Μιλάμε τώρα για σεμινάριο κινήσεων στο post. Μιλάμε τελειώματα με το δεξί, με το αριστερό. Ναι, 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 ναι. Footwork, ξέρω εγώ, θεϊκό. Και στα δύο πρώτα παιχνίδια, όσες φορές πήγαινε η μπάλα μέσα στη ρακέτα, ειδικά στο δεύτερο που δεν έπαιζε ο Γκομπέρ, πήγαινε double team και έτρωγε πολύ ξύλο. Έτρωγε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε πάνω σε αυτό ότι η διαιτησία. Δεν ήταν double team. Ήταν πολύ λίγα τον Ήταν μια μικρή βοήθεια που του βάλα και λίγο την μπάλα. Τον παίζανε καλά. Και πριν την πάρει την μπάλα. Βεβαίως. Ο Ριντ κυρίως. Και ο Towns, αλλά βασικά ο Ριντ, ο οποίος Ριντ στα τελευταία δύο παιχνίδια είναι ανύπαρκτος, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή χθες. Έκανε και δύο-τρία καρφώματα πολύ ωραία χθες. Klein Mindset. Παίζει πάλι, ρόλο στην ψυχολογία και πάλι μέσα στο παιχνίδι. Πάλι έκανε φάουλ. Δηλαδή στο προηγούμενο μάτσο έπαιξε 10 λεπτά, ξέρω εγώ. 12-13 λεπτά. Και ο Γκομπέρ φορτώθηκε με φάουλ πάρα πολύ στην τρίτη. Λοιπόν, του έχουν. Πλέον του έχουν πάρει το momentum, τελείωσε αυτό. Επίσης, βασικό, είναι βασικό θέμα μέρος της εξίσωσης. Ο Μαλόν, ο οποίος εκτός από το που έκανε, που έβαλε τα μοντάζ, των Talking Heads στους παίκτες του, ο Μαλόν δεν έχει σταματήσει να γκρινιάζει για την διετησία. Μιλάμε, δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Χθες παίρνει μια τεχνική ποινή. Επειδή γκρινιάζει για μια φάση. Πάλι καλά που είναι. Και μετά, back to back to back, τρεις συνεχόμενες φάσεις. Είναι τώρα αυτός λόγος. Επιθετικό φάουλ. Είναι τώρα λόγος αυτός, δηλαδή, του Μάικ Μαλόν η γκρίνια ότι γυρνάει σειρά. Σαφώς και παίζει ρόλο αυτό. Εντάξει, τώρα εγώ δεν το θέλω. Ευαγγέλη, παίζει ρόλο αυτό. Εντάξει. Παίζει ρόλο. Ειδικά όταν έχει διαιτητέ τύπου Τζον Γκόμπι που είναι ο χειρότερο διαιτητή στην ιστορία των διαιτητών. Αυτά θα παίξουν κάποιο ρόλο όταν τα παιχνίδια είναι κοντά. Εδώ το παιχνίδι, δηλαδή, μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο. Όταν έγινε αυτό, ήταν το μάτς ήταν τον κόμπι. Εντάξει, δηλαδή, άμα κάποιος δεν έχει δει τα δύο πρώτα παιχνίδια και δει αυτή την τρίτη σειρά, θα νομίζει πως είμαστε πέρσι όπου τους κάνανε sweep, ξέρω εγώ, όπως πήγε 4-1. Αν κάποιος έχει δει αυτά τα τρία παιχνίδια, θα πει τι, δηλαδή, τι είναι αυτά που μας δείχνει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για χαοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επίσης, θέλω να επικεντρωθώ στον Άρον Γκόρντον, τον οποίο τον βγάλαμε σέντρα μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια. Τι να πω τώρα, μιλάμε, είναι κατά τη γνώμη μου δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ντέβερ. 100%. Δηλαδή μετά το προηγούμενο match. Ειδικά στα δύο τελευταία. Που έβαλε 27 πόντους με 11 στα 12 σουτ όσα είχε. Λοιπόν, βάζει όλα τα σουτ. Δηλαδή, πήγε ο τρόπος με τον οποίο. Πήγε να τελειώσει την καριέρα του Γκομπέρ χθες. Πήγε να τελειώσει την καριέρα. Σαν να κάνουμε και ο Γκομπέρ το κατάλαβε και σου λέει: εδώ παίζονται πολλά stakes. Έκανε business decision. Ναι, όχι, τον έφερε κάτω. Σου λέει: δεν θα το κάνει σε μένα αυτό. Αλλά ο βασικός τρόπος να αντιμετωπίσεις την άμυνα, την επίθεση του Ντένβερ είναι να δίνεις το σουτ στον Γκόρντον. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό. Εννοείς το μεσό και μακρινό σουτ. Ναι, προφανώς. Όταν είναι στο τρίποντο, τον αφήνεις. Ναι, κάτω τα τρία μέτρα κάθομαι. Τώρα τα βάλει όλα αυτά τα δύο μάτς. Εγώ έχω δει ότι τα βάζει κατά τρίποντα. Δηλαδή, τα βάζει. Δεν τα βάζει σε φάση ποσοστού. Ότι δεν διστάζει και να σηκωθεί και να βάλει. Ναι, δεν είναι δηλαδή κανένα παίκτη όπως. Είναι οδηγία αυτή. Εντάξει, είναι οκ. Λοιπόν, κάτσε, στο χθεσινό μάτς. Να πω εγώ κάτι άλλο. Στο προηγούμενο, στο τέταρτο μάτς είχε 2-2. Ωραία. Και... Δες το λίγο. Εσύ, Γιάννη, έχεις να πεις κάτι. Που αλλάζει δηλαδή την εικόνα, απόφαση, κίνηση κτλ. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ο Ρούντι Γκομπέρ, επειδή τον αναφέραμε πριν, στη regular season, όταν ήταν μέσα, οι αντίπαλοι είχαν 39,9%. Ποσοστό εντός παιδιάς σε όλες τις προσπάθειες, έτσι, όχι ξεχωριστά play. Σαν παρουσία δηλαδή στο. Ακριβώς. Στα play-off πλέον, το Denver έχει 46%. Το φόβητρο που λέγαμε. Καμία σχέση. Το οποίο, άμα πας, το Γιώργη συγκεκριμένα πόσο είναι. Στο Γιώργη συγκεκριμένα. Στο 60%. 70. Θα σου πω πόσο είναι ο Γιώργη, γιατί θα πω στο Γιώργη συγκεκριμένα. Στο ένα που χάσανε, βέβαια, δεν έπαιζε και ο Γκομπέρ, είχε πάει για το παιδί. Και στο άλλο, δεν τον εμάρκαρε εκείνο. Ο Γιώκιτς έχει 56,3% εντός παιδιάς σε όλα τα play-off.
Ο primary defender είναι ο Gobert και το ξέρουμε. Σας έστειλα ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδατε, από το podcast του μελλοντικού προπονητή των Lakers, του JJ Redick. Έτσι. Θα δούμε. Ο οποίος θέλει κολλασμένα να γίνει προπονητής και πλέον βγάζει χαρτί και στυλό στην εκπομπή. Εντάξει, έκανε το καλύτερο κονέτο. Εντάξει, και τα βάζει και τα δίνει και στο LeBron James. Νομίζω ότι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος πλέον και επίσημα έχει ο JJ Redick κόντρα. Well played, JJ. Με τον φίλο σου, τον Doc Rivers. Και επίσημα κοντά, ναι. Beef, ναι. Καλά, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ο Ρέντικ μνημόνευσε τον φίλο μας, τον πατριώτη μας, τον θρύλο των Ευρωπαϊκών Συμμέδων, τον Βασίλη Σπανούλη, τον περίφημο Σπανούλης Play. Mm-hmm. Για όποιον δεν έχει καταλάβει, δεν έχει δει το αντίστοιχο βίντεο ή δεν έχει δει ολόκληρη την εκπομπή του JJ Ρέντικ, υπάρχει ένα συγκεκριμένο Play το οποίο από το τρίτο παιχνίδι και μετά οι Nuggets το κάνουν σχεδόν περισσότερο από ό,τι το κάνουν στην κανονική περίοδο. Και το κάνουν πολύ λίγο. Στους δύο πρώτους αγώνες, και ο βασικός λόγος ότι το κάνανε πολύ λίγο στους δύο πρώτους αγώνες είναι ότι παρεντοκλούνταν σοβαρά σε επίπεδο δηλαδή μήνυσης ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Έτσι. Είναι το παιχνίδι δηλαδή που έκανε ο Σπανούλης και τα χαρακτηριστικά το βιντεάκι δείχνει το Σπανούλη στην Εθνική το 2006 που νίκησε στην Αμερική, όπου δηλαδή καθώς ο Σπανούλης παίρνει την μπάλα από χαμηλά, γυρνάει, περνάει τον ψηλό. Βγαίνει από κάτω, την παίρνει χαντό και από το ακριβώς τον παίρνει και παίρνει πικερόν. Και μπορεί να πάει μέσα ή να το βάλει αυτός με αριστερό λέει που έχει ο Σπανούλης και έχει και ο Τζαμάλ Μάρεϊ, ή μπορεί να δώσει πίσω στο Γιόκιτς και να τον κάνει αυτόν μεγάλη απειλή. Και αυτό το play, δηλαδή το έδειξε και πριν Αλέκτρας λαλήσει, το κάνουν δηλαδή breakfast κανονικά σε μια ομάδα η οποία υποτίθεται πως είναι ψηλιασμένη. Εγώ λοιπόν θέλω να πω κάτι για τους Timberwolves. Οι Timberwolves πιστέψανε ότι είναι κάθε μέρα Κυριακή. Ο βασικός λόγος που τα παιχνίδια τελειώσανε χωρίς να είναι ανταγωνιστικά και τα τρία, απλά άλλο κρίθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, άλλο κρίθηκε στο τέλος της τρίτης περίοδου, άλλο κρίθηκε στην τέταρτη όπως το χθεσινό. Είναι διότι κάνανε step down το intensity οι Timberwolves. Δηλαδή την ένταση και κυρίως την αμυντική ένταση με την οποία μπήκαν στα δύο πρώτα παιχνίδια, που κόβαν αυτιά, που είπαν θα σας αφήσουμε, που πιέζαν στα τρία τέταρτα, που ενοχλούσαν κυρίως τον Τζαμάλ Μάρεϊ αλλά και τους αναπληρωματικούς γκάρ και τον Ποπ και όλους, που κάνανε τραμπουκισμό στο Superstars, που ουσιαστικά που είχαν τελειώσει τον Άρον Γκόρντον, αυτό όλο το πράγμα έλαβε τέλος και ψυχολογικά φάνηκε ότι έλαβε τέλος. Ο φίλος μας και φίλος της εκπομπής, ο Άνθονι Έντουαρτς, κατεβαίνοντας από το πόντιουμ στο τέλος του τέταρτου αγώνα και φεύγοντας από το μικρόφωνο, είπε: δεν αντέχω, τώρα εδώ προς τα αγγλικά, δεν αντέχω άλλο να βλέπω τον Άρον Γκόρντον. Αυτό εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος μένει μόνιμα στο μυαλό σου, σου έχει φάει τα σωθικά, σου έχει φάει την ψυχή και έχεις τελειώσει. Και προφανώς ο Μάικλ Τζόρνταν θα έλεγε ποτέ: δεν αντέχω ποτέ να βλέπω, ξέρω εγώ, τον Τζον Σάλι και τον. Πες το, και τον Ντούμαρς, ξέρω εγώ. Αλλά δηλαδή, και εδώ δείχνουμε και το πόσο ελαφρύς είναι δηλαδή ο Άνθονι Έντουαρτς, γιατί δεν τον νοιάζει και τίποτα, που ξέρεις ρε φίλε ότι δηλαδή κατεβαίνεις, I can't stand anymore, δηλαδή σου έχει πάρει την ψυχή, σε τελείωσε, και ποιος σου έχει πάρει την ψυχή που στα δύο πρώτα παιχνίδια ήσουν εσύ από πάνω. Προς τιμή του βγήκε και είπε στο τρίτο παιχνίδι ότι εγώ φταίω που χάσαμε το παιχνίδι. Δεν είχα την ένταση, το παραδέχτηκε. Γιατί αυτό κάνει σε δετών. Το τέταρτο παιχνίδι. Στο τρίτο. Στο τρίτο ήταν ήρεμος. Ναι. Είπε ότι εγώ. Δεν ήταν κακός. Όχι. Χθες ήταν κακάκι. Σε επίπεδο έντασης λέμε τώρα. Ναι, okay. Σε επίπεδο έντασης. Γιατί εγώ εκεί έχω σταθεί. Αλλά όταν μετά το τέταρτο παιχνίδι βγαίνει και κάνει αυτή τη δήλωση και μετά ξεκίνησα εγώ και βλέπω και λέω για να δω τώρα τον Άρον Γκόρντον με τον Έντουαρτς. Σου έχει πάρει την ψυχή. Σε έχει τελειώσει. Δεν είναι αντίπαλοι, τι εννοεί. Πώς, κοίτα, άκου. Απλά τον βλέπει, τον βρίσκει συνέχεια μπροστά του. Ακριβώς, αυτό ναι, είναι. Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, τώρα και μετά από αυτό, να είσαι σίγουρος ότι θα είναι συνέχεια εκεί και ότι θα είναι από πάνω σου. Ναι, ναι, και ο Έντουαρτς είναι πάνω. Κάτι τελευταίο για το Γιόκιτς. Θέλω να πω ότι στη σειρά με τους Lakers, στα 5 παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν, δεν είχε σε κανένα match κάτω από 55% εντός παιδιάς. Ωραία. Effective field goal. Στο δεύτερο match. Με τους Lakers δεν είχε καθόλου. Στα δύο πρώτα μάτς με τη Μινεσότα δεν είχε πάνω από 50% και στο δεύτερο δεν είχε πάνω από 40%. Μπράβο, okay. Στα τρία τελευταία είχε 58,3%, 59,6%, 72,7%. Αυτό. Με το adjustment που σας είπα, δηλαδή έχει γίνει εκεί πέρα σοβαρή στο πώς να το πω, στο... Έλα, πώς λέγεται, στις αποστάσεις. Στο spacing. Στο spacing. Του Denver έχουν κάνει σοβαρό tweak εκεί πέρα. Επίσης, θέλω να αναφέρω, δεν μπορώ να ξεχάσουμε, την τεράστια βοήθεια που τους έχει προσφέρει
και ο Justin Holiday, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, είναι σαν το Ρεϊ Άλεν. Ο τρίτος. Ο τρίτος αδερφός. 10 στα 16 σουτ, ξέρω. Είναι ο Άρον Holiday, ο Justin Holiday και βέβαια ο Τζου Holiday, τα τρία αδέρφια που είναι στο NBA. Νομίζω ότι είναι ο μεσαίος ο Justin. Ναι, όταν λέω τρίτος, είναι ο τρίτος σε αξία. Ο Άρον Holiday ήταν και στην Ινδιάνα, είχε κάνει καλύτερη καριέρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω σουτάρει σε αυτή τη σειρά με 10 στα 16 σουτ από το τρίποντο. Μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικά σουτ. Και ο άλλος δεύτερος πρέπει να πούμε είναι ο Christian Brown, ο οποίος αυτή τη σειρά έχει επανέλθει. Που αρχίζει και θυμίζει. Όχι απλά θυμίζει. Τον περσινό Christian Brown. Χθες ήταν μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Χθες ήταν dominant. Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Σαν τα δύο πρώτα παιχνίδια, όλοι αυτοί που λες δεν υπήρχαν. Όπως και ο Τζαμάλ Μάρεϊ έχει γίνει καλύτερος και δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί και το υπερόπλο που λέγεται Michael Porter Jr., ειδικά αυτή τη στιγμή που ο Gordon βάζει τα σουτ. Και να ξέρετε ότι είναι, δηλαδή παίζει μέσα, αλλά δεν πιέζεται. Τον βλέπεις. Δεν πιέζεται ποτέ, πιέζεται γενικά σαν παίκτη. Αλλά δεν πιέζεται και εκεί. Δεν πιέζεται χθες με 2 στα 10. Να πω κάτι. Χθες δεν πιέζεται. Στο κρίσιμο μάτσο τρίτο όμως ήταν παρόν. Ο Κόνλι δεν έπαιξε χθες. Βέβαια ο Αλεξάνδρ, ο Walker ήταν καλός. Δεν ήταν κακός και εύστοχος. Ήταν πάρα πολύ καλός όλη τη σειρά. Ναι. Αλλά. Δεν φτάνει. Στο διατάφτα να πω ότι θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη εάν απόψε το βράδυ που βλέπετε την εκπομπή που ανεβάζουμε δεν θα τελειώσει η σειρά στην ισότητα. Θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη. Και πιστεύω ότι είναι όλο αυτό το πράγμα είναι ψυχολογικό. Όπως ήταν ψυχολογικό τα δύο πρώτα παιχνίδια που έλεγε. Άμα συνεχίζουν έτσι, α κάνουν και τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια στον Denver, θα χάσουν. Και γι' αυτό κιόλας εμείς βγήκαμε εκεί, είπαμε εδώ πέρα, σαν εκπομπή. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα από εδώ, δεν το πείτε, δεν το είπα. Ότι δηλαδή δύσκολα θα γυρίσει αυτό το πράγμα. Και τώρα μου φαίνεται δύσκολα. Μπορεί να βγω και λάθος, γι' αυτό σας λέω δύσκολα. Δύσκολα θα πάνε εκεί μέσα και θα μπορέσει αυτή η ομάδα Μινεσότα, που είναι και η νεανική ομάδα, να ψάξει να βρει το ψυχικό σθένος και να πει: θυμάσαι που τους δέρναμε. Τώρα μας δέρνουν αυτοί. Ναι. Θέλω επίσης λίγο να μιλήσω για το ΣΑΚ. Εγώ ήθελα να κάνουμε. Για τον Σακύλο Νίλ. Ναι, ξεχωριστό. Θέλω να κάνω ένα ξεχωριστό θέμα για αυτό. Για να πάμε στο Σακύλο Νίλ. Θέλω να μιλήσω για Γιόκιτς. Ναι, θα δούμε αυτά. Προγνωστικό έχετε. Κοίτα, αυτό που λες είναι το βλέπω. Δηλαδή, πολύ αυτό δύσκολα θα πάρει άλλο μάτσι η Μινεσότα. Δηλαδή, νομίζω ότι ρίξαν τις καλύτερες τους ζαριές στα προηγούμενα δύο μάτσα. Όχι στο πέμπτο, στο δεύτερο και στο τρίτο. Ειδικά στο Game 3, αυτό ήταν το κρίσιμο. Αυτό ήταν, δεν τα κατάφεραν. Ο Άντωνι Έντουαρτς ήταν καταπληκτικός στο τέταρτο παιχνίδι. Μιλάμε απίστευτος, αδιαστημικός. 44 πόντους που σου έβαλε. Αλλά είναι μόνος του, χθες ήταν τραγικός. Λέγανε πολλοί αναλυτές. Δηλαδή ότι έβαλε 15 πόντους, αλλά νομίζω ότι οι 7 από τους 15 πρέπει να έρθαν στα τελευταία 5 λεπτά. Ναι. Λέγανε πολλοί αναλυτές ότι η λογική του Ντένβερ αμυντικά είναι να σβάλει όσα θέλει ο Έντουαρτς και να περιορίσουμε τους υπόλοιπους. Εγώ διαφωνώ. Εγώ και στο σημερινό μάτς που είδα, δηλαδή στο χθεσινό, δεν το είδα αυτό το πράγμα. Αλλά και στα μάτς που χάσαμε δεν το είδα. Δηλαδή. Όλα τα καλάθια που έχει βάλει ο Έντουαρτς, είτε έχει καλά ποσοστά είτε κακά, είναι contested. Δηλαδή και χτες έβαλε κανένα δύο, ένα λίγα παριστερό και ένα σουτ μετά με φάουλ του KCP. Ουσιαστικά αυτά ήταν τα μόνα κρίσιμα καλάθια που έβαλε. Μετά δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Είναι δύσκολα καλάθια. Δηλαδή, καλά, δεν είναι συμπεριφορά μια ομάδα, γιατί λένε οι αναλυτές ότι τον αφήνω. Δεν είναι συμπεριφορά μια ομάδα που λένε α βάλει όσα θέλει. Όχι, ούτε καν. Δεν είναι βάζεις, αυτό. Αν δηλαδή, δεν είναι αυτό. Εγώ θα πω ότι μετά το δεύτερο μάτσο με το Phoenix. Ο Άντωνι Έντουαρτς είχε τη χειρότερη του efficiency από θέμα efficiency, το δεύτερο χειρότερο από efficiency match. Είχε 36,7%. Εννοείς το πέμπτο παιχνίδι. Αυτό το match που παίχτηκε 36,7% effective field goal και ήταν το μόνο match στα playoff στα οποία δεν είχε transition points. Ναι. Καθόλου. Είναι ο ρυθμός του, έχουν. Στο προηγούμενο που έβαλε του 44, το effective field goal του ήταν 116,7%. Το οποίο στο effective field goal μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε το διπλασιασμό των τριπώντων. Ναι. Δείχνει όμως ότι είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού του. Ναι. Εδώ είχε 0%. Ναι, δεν έκανε τίποτα στο transition. Άρα, για να κάνουμε και την πολύ ωραία πάσα. Επίσης θέλω να πω, κάτσε. Να το πω και αυτό. Πάσα σου. Όχι, κάτσε, περίμενε, θα μου κάνει την πάσα μετά για το σύμπαν θέμα. Αλλά θέλω να μιλήσω πριν το προχωρήσουμε. Να πω για τον Καναδά Anthony Towns. Γιατί εγώ. Χθες ήταν καλό. Άκου να σου πω. Εγώ όταν γύρισες και είπες την προηγούμενη φορά ότι ποστάρει. Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε με τη Μινεσότα. Ότι ποστάρει τους παίκτες, εγώ δεν είπα κάτι. Αλλά νομίζω πλέον είμαι πάρα πολύ κατασταλαγμένος ότι ο Άντωνι Τάουνς είναι τόσο τεμπέλης. Εγώ το πιστεύω. Είναι πάρα πολύ τεμπέλης και δεν δουλεύει καθόλου στην τεχνική του. Τον ενδιαφέρει μόνο ότι έχει ταλέντο στο σουτ. Λέει τις πίπες αυτές που λέει. Περί καλύτερο εσωτερικών των εποχών από θέση του ψηλού. Έτσι. Και στο post βρίσκει συνέχεια κοντότερους παίκτες και δεν μπορεί να τελειώσει καμία φάση με την πλάτη. Καμία. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θέλει να είναι με πρόσωπο, θέλει να είναι στην κορυφή, ώστε να κάθεται και να. Νομίζω το είχα πει εγώ. Ναι. Δηλαδή παίρνω το Βαγγέλη το αυτό και παίρνω εγώ το blow, γιατί εγώ είχα πει ότι.
δεν μπορεί να αποστάρει. Δεν μπορεί να βάλει καλάθι σε κανέναν. Αποδεικνύεται, ναι. Δηλαδή, μιλάμε τα τελειώματα. Εγώ ξέρω τι θα πει. Άμα δηλαδή από την πει ότι, παίζει άμυνα σαν ψηλό, όχι επίθεση. Αυτό ναι, παίζει άμυνα. Από τη μία έχουμε, τη μία άκρη που έχουμε τον Γιώκιτς, ο οποίο τελειώνει όλε τι φάσει με όσο πιο soft touch μπορούμε. Και από την άλλη έχουμε τον Κάτ, ο οποίο σαν ξυλοκόπο. Συνέχεια δεν μπορεί να τελειώσει μια φάση στο post. Δεν είναι κακός πάντως. Και μεγάλο πρόβλημα αυτό για τη Μινεσότα. Γιατί... Συνολικά η εικόνα του δεν είναι κακή. Ειδικά στο παιχνίδι, στην τελευταία ήττα, στο πέμπτο παιχνίδι, δεν είναι κακή η εικόνα του. Το τέταρτο ήταν τραγικό. Ο μόνος που του κράτησε. Γενικά δεν παίζει καλά η Μινεσότα. Δεν παίζει καλά. Παίζει σαν μια ομάδα, δεν παίζει σαν μια ομάδα που είναι top 4. Παίζει, τα τρία παιχνίδια που έχει χάσει, παίζει σαν μια ομάδα που είναι bottom feeder, ξέρω εγώ στη Δύση. Και να σου πω για κάτι, επειδή το έχει ρωτήσει την φορά, σε αυτά τα τρία ματ σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι δεν ήταν όρθιο στον πάγκο, στα time out. Ο Chris Finch. Μάλιστα. Έπαιξε σίγουρα μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Ακούσατε λοιπόν τον Ζαν να λέει ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Σακίλ Ονίλ, τον πρώην Superstar, ο οποίος Σακίλ Ονίλ. Πρώην... Εντός γηπέδου εννοεί προφανώς. Ναι. Πρώην Superstar, πρώην παίχτη επειδή μου Superstar. Α. Superstar είναι και DJ και παρουσιαστής και ό,τι θέλεις. Είναι μεγάλο ρόλο. Ηθοποιός. Άστο, δεν το συζητάμε. Ράπερ. Ναι, βέβαια, τα πάμε όλα. Ο οποίο Σακίλ Ονίλ είναι σαν χέρι λάδι για αυτά που σα είπαμε πριν και όλα αυτά έχουν περιστρέφονται γύρω από το γεγονό ότι σε αυτό το μάτσο το πέμπτο αποδόθηκε το βραβείο του MVP, το τρίτο σε 4 χρόνια, στον Νίκολα Γιώκιτς, ο οποίο πλέον μπαίνει σε μια άλλη λίγα, σε παίκτε που έχουν πάρει 3 βραβεία MVP και πάνω, δηλαδή 3 έχει πάρει ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Λάρι Μπέρ, 4 έχει πάρει ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Μάικλ Τζόρνταν νομίζω πω έχει πάρει 4 και τα περισσότερα. Νομίζω έχει πάρει 5. 5 έχει πάρει και ο, Ράσελ. Και ο Ράσελ έχει πάρει 5 και 6 έχει πάρει ο Τζαμπάρ. Ο μοναδικό που έχει πάρει 6 βραβεία MVP, που έχει και μεγάλη καριέρα. Και, καλά, λέει κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα τα βραβεία MVP, γιατί μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα μια ολόκληρη εκπομπή και να λέμε το, ποιοι έχουν χάσει βραβείο και σε ποιου έχει αδικηθεί και ποιου έχουν πάει ανάποδα. Ο Σακίλ Ονίλ, όπου βρεθεί και όπου σταθεί από τα τελευταία χρόνια τη καριέρα, το 2010-2011 και μετά, θεωρεί ότι του έχουν κλέψει 2 βραβεία MVP, με εξέχον το πρώτο του ΝΑΣ, στο οποίο δηλαδή η χρονιά ήταν εκπληκτική. Είναι και τα 2 του ΝΑΣ, νομίζω. Τη δεύτερη νομίζω πως ήταν πάρα πολύ δυνατό και δυνατή και η χρονιά του Κόμπι. Την πρώτη ήταν του Ονίλ και την δεύτερη ήταν του Κόμπι. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτός βγήκε λοιπόν και είπε στη φάτσα του Γιώκιτς ότι αυτό και μετά το ξαναλέω πάλι γιατί μπορεί κάποιος να μην το άκουσε και μετά έγινε και η κόντρα με τον Σάνο Σάρπ που τον έκανε φοβερό εξπόζο ο Σακίλ Ονίλ και του είπε ότι εσύ είσαι τελευταίος, είσαι χαμηλά στη λίστα all time και δεν μπορείς να μιλάς και εγώ δεν ζηλεύω κανέναν και μπορείς να ζηλέψω με αυτά που έχω. Ναι. Αυτή είναι η παρουσίασή μου για να πεις αυτά τα δικά σου. Κοίτα, λοιπόν, εγώ θέλω να πω αρχικά, πρώτα απ' όλα, ο Σάκ είναι από τις πιο αγαπητές φιγούρες γενικά και για εμένα στο μπάσκετ. Δεν τον πάω μία. Καλά, δεν μπορεί να μην πάει στο Σάκ. Δεν τον πάω μία. Δηλαδή, μέχρι τα τελευταία 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, που είναι σχολιαστής και έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος, νομίζω ότι ποτέ δεν μου έχει δημιουργήσει καμία αρνητική τέτοια. Μόνο αρνητική. Ακόμα και αν δεν υποστήριζε τις ομάδες στις οποίες ήταν ο Σακίλ Ονίλ. Πλην φυσικά όταν ήρθε για μερικούς μήνες στους Celtics. Εκεί που έφαγε τη σφαίρα στον Αχίλιο. Ναι. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, το 36 θέλω να πω όμως το εξής. Ότι τελευταίο καιρό ο Σάκ έχει αρχίσει και νομίζω ξεκουτιένει λίγο. Δηλαδή, γενικά σαν σχολιαστής μ' αρέσει. Αλλά τελευταίο καιρό λέει πράγματα τα οποία... Πες μου ένα take του Σακίλ Ονίλ που σου αρέσει. Και θα σου πω εγώ 5 που είναι ελεϊνά. Όχι, θα πω και εγώ, θέλω να πω και εγώ πάνω στο θέμα ότι ο Σακίλ Ονίλ γενικά μπασκετικά δεν κάνει καλά takes. Δηλαδή από θέμα τεχνικών, δηλαδή από θέμα μπάσκετ στην ουσία, στο τεχνικό κομμάτι, δεν είναι καλός. Απλά... Είναι καλός το να υπάρχει στο ίδιο πάνελ με τον Τζαρτ. Γιατί υπάρχει κάποιο πιο extreme από τον Σακίλ Ονίλ που είναι ο Τζαρτ Μπάρκλι, ο οποίο μάλιστα. Είναι και λίγο πιο απόλυτος ότι αυτοί έχουν τελειώσει. Βάλτο πάνω στον board κτλ. Και όλο αυτό είναι entertaining television. Αυτό είναι το θέμα. Guaranteed! Πάντως ο Μπάρκλεϊ μπασκετικά τα takes του είναι πιο valid από του Σακίλ Ονίλ. Δεν διαφωνώ. Απλά είναι πιο χοντρές και λίγο υποσυρίγος ο Μπάρκλεϊ. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω. Ναι, αυτό το εξής. Λοιπόν, επειδή εγώ δήλωσα ότι τον αγαπάω τον Σακ, ο Σακ θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος entertainer στην ιστορία του μπάσκετ. Αυτό. Τελεία. Σε αυτό. Μεγαλύτερος, δηλαδή δεν υπάρχει πιο μεγάλο entertainer. Μακράν το δεύτερο. Σε όλες δηλαδή, τους στίβους αυτούς τους οποίους έτσι εμφανίστηκε και προσπάθησε να κάνει πράγματα. Λοιπόν, πέραν αυτού, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ατυχής στιγμή για εκείνον. Νομίζω σε σημείο δηλαδή να αμαυρώνει το legacy του ως δηλαδή θεωρείς ότι δεν υπάρχει φθόνος. Θεωρώ ότι φθόνος δεν υπάρχει προς κάτι, τον Γιώκιτς. Θα σου πω. Θεωρώ ότι είναι κάτι 100% όσο πιο απόλυτα
disrespectful ως προς τον Γιόκιτς το να γίνανε πλέον κάτι τέτοιο ο Σακ με το καλησπέρα. Δηλαδή είναι όσο πιο. Είναι σαν να μιλάμε. Είναι σαν τον Kanye West που τη λέει: ωραίο το βίντεο κλειμ σου, αλλά η Beyoncé έχει ένα καλύτερο βίντεο κλειμ από εγώ. Είναι ακριβώ το ίδιο. Ακριβώς, είναι τραγικό. Και απ' τη μία ο ένα είναι τρελό. Έτσι θεωρείται δηλαδή ότι είναι για δέσιμο, ξέρω εγώ, Kanye. Ενώ ο άλλο είναι σεβάσμιο, α πούμε, θρύλε του μπάσκετ. Έτσι. Δεν έχει τέτοιε. Δηλαδή δεν βγάζει τέτοιου είδου συναισθήματα ο Σακ. Αλλά ήταν πάρα πολύ disrespectful. Θεωρώ ότι σίγουρα ζηλεύει και σίγουρα θεωρεί ότι θα έπρεπε ως άλλος Steve Nash να του πάρει το βραβείο του Jokic ο SGA. Εγώ δεν θεωρώ ότι το άξιζε το SGA παραπάνω από το Jokic. Αυτός θεωρεί ότι έπρεπε να το πάρει ο SGA για να μην έχει τρία βραβεία σαν σέντερ ο Jokic. Ναι. Τίποτα άλλο δεν νοιάζει. Θα πάρει κι άλλα. Ο Jokic αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ολοκληρωμένος ψηλός που έχουμε δει ποτέ στο μπάσκετ. Κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή, στην επίθεση, sorry. Στην επίθεση. Στην επίθεση. Ναι. Ωραία, ναι. Δηλαδή, ναι. Τα επιθετικά του skills δεν μπορεί να. Δηλαδή, τικάρει όλα τα κουτιά πλέον. Αν ήταν διαφορετικό το μπάσκετ της Ανάιτζ, ο Λάζιο θα φάσα και τρίποτα. Θα μπορούσε. Ήταν οκ. Okay. Δεν άκουσε με να πω κάτι για τον Ονίλ. Καταρχήν, αυτά που θα πούμε εμείς ότι δεν αλλάζουν το γεγονός ότι ο Ονίλ είναι μία από τις πιο σημαντικές τηλεπερσόνες και πώς να το πούμε και προσωπικότητες στον χώρο του entertainment. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Αλλά δούμε τώρα εμείς κρίνουμε το χαρακτήρα. Το τέξ. Και στο τέλος της ημέρας δεν σε νοιάζει κιόλας. Απλά είναι αυτό το κακό που γίνεται πάντοτε. Ότι ένας άνθρωπος δηλαδή είναι στην τηλεόραση για τη γνώμη του, προφανώς η προσωπικότητα μπορεί να βγαίνει παραπάνω από τα επιθέματα. Που τα επιθέματα αυτού χωρίζονται σε καλλιτεχνικά, που είπαμε ότι είναι και ηθοποιός, που έχει πλάκα, έχει και γκριμάτσες κιόλας. Και ράπερ που είναι πάρα πολύ καλός. Σας το λέω δηλαδή, σας το κρίνουμε αποκλειστικά. Εγώ το ξέρω. Καλλιτεχνικά. Ήμουν φαν. Έτσι. Σαν TV persona που δεν διστάζει να λερωθεί, κανένα πρόβλημα. Και κυρίως σαν μπασκετμπολίστες, όπου έχει πάρει τα πάντα και όπου ήταν μια αδύναμη της φύσης, η οποία δεν σταματιόταν με τίποτα. Ο πιο dominant παίκτης που είδαμε. Θα το συζητήσουμε αυτό. Και καινούργια χιλιετία. Λοιπόν, τρία πράγματα θα πω για τον Ονίλ. Πρώτον, ο τύπος, το πρώτο πράγμα που τον έκανε διάσημο στην τηλεόραση ήταν να κοροϊδεύει τους άλλους. Όλοι έχουμε γελάσει με τον Σάκ, είναι full. Θεωρούμε πως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι. Το σήμα του ήταν ο ίδιος που γίνεται ρεζίλι. Αλλά από ένα σημείο και μετά το πήγε πάρα πολύ μακριά, κυρίως όταν έκανε το call out. Και γι' αυτό από ανθρώπους από τον Τζαβάλ Μαγκή μέχρι και κάτι άλλους δευτερότερους παίκτες, τους έκανε να βγαίνουν και να τον κράζουν δημόσια ότι δεν μπορεί να μας κοροϊδεύεις εσύ, ρε φίλε, επειδή έχεις και εσύ τις στιγμές σου. Δηλαδή, ότι εσύ έχεις γίνει ρεζίλι, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω να με κάνεις ρεζίλι. Και μάλιστα η μάνα καλά, άμα δεν θα σου κάνει ρεζίλι, να μην κάνεις ρεζίλι. Θέλω να σου πω, καταλαβαίνεις δηλαδή. Το να σου πω. Δηλαδή έκανε καριέρα πάνω σε αυτό ο Σακίλ Ονίλ. Καλά έκανε. Όχι, δεν είναι καλά έκανε. Καλά έκανε. Δεν είναι καλά έκανε. Δεν πάει έτσι. Δεύτερον, ο Σακίλ Ονίλ έχει πει την περίφημη φράση ότι ο γιος μου είπε: Παπά, είμαστε πλούσιοι, και του είπα: Δεν είμαστε πλούσιοι, εγώ είμαι πλούσιος. Δηλαδή, ένας λογικός άνθρωπος ο οποίος έχει έστω και μία δραχμή στην άκρη θεωρεί ότι έχει η οικογένειά του. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ιδιαίτερα πλουσίων που φοβούνται ότι θα του πάρουν τα λεφτά τα παιδιά του, ότι μάλλον του σκοτώσουν κτλ. Και αυτό μου δείχνει έναν άνθρωπο πάρα πολύ ανασφαλή. Και γι' αυτό κιόλα. Τι είναι, Ευαγγελία. Όχι, είναι φάουλα αυτή η φράση. Είναι φάουλα αυτή η φράση. Μπορεί αυτό να το είπε, ενώ έχει δει 1 εκατομμύριο δείγματα ότι το παιδί είναι κακομαθημένο και φέρεται και άγεται βάσει των χρημάτων το οποίο έχει η οικογένειά του και τη φήμη του που έχει ο πατέρα του. Υπάρχουν 15 άλλοι. Δεν είσαι αυτοδημιουργητός, δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή σου, κάνε πράγματα στη ζωή σου, ώστε να γίνει και πλούσιος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το πει αυτό το πράγμα χωρίς να πει αυτή τη χοντράδα. Γνώμη σου λέω. Δεν είναι χοντράδα. Και τρίτο και σημαντικότερο, σε μια συνέντευξη πρόσφατη που τον πιέσανε και του είπανε τι θεωρείς, γιατί δεν έκατσες να δουλέψεις, να φτιάξεις το βασικό σου πρόβλημα. Θεϊκό. Που είναι οι βολές. Θεϊκό. Και είπε, κάνεις λάθος, έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά. Και ξέρω τι βολές τα βάζα. Και ξέρω ότι μπορώ να σας πείσω, αλλά στην προπόνηση είχαν 90%. Στο παιχνίδι τα χανα. Και ήταν ένας τρόπος ο Θεός να μου πει ότι μεγάλε δεν μπορείς να είσαι τέλειος. Εκεί φεύγει η πατσαβούρα στην τηλεόραση κανονικά. Δηλαδή πρέπει να τον πάρεις και να τον πεις μεγάλε, είσαι. Δηλαδή δεν τα λένε σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και να θες να το πεις, δεν το λες. Όχι, να πεις. Δεν είναι σοβαρή τώρα αυτή η κουβέντα. Είναι σοβαρή. Όχι. Ο τύπος ήταν σοβαρότατος. Ότι δηλαδή κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο τέλειος και τις sorry μάγκες, αλλά κάτι έπρεπε να γίνει για να μην γίνει ο καλύτερος όλων των εποχών. Και για το most dominant. Για το most dominant, ένα στοιχείο που έχω συλλέξει, γιατί ήξερα ότι θα φτάσει εδώ η κουβέντα. Ήξερα ότι θα φτάσει εδώ η κουβέντα. Την οδηγήσαμε και εδώ η κουβέντα. Ναι, αλλά δεν την πήγα εγώ. Μισό λεπτό, θα το βρω. Δεν την πήγα εγώ. Κάπου το έχω. Μισό λεπτό. Δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί κάπου το έχω. Δεν ξέρω αν το έχω σβήσει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάπου το έχω. Το έχω εδώ πέρα, μα το έστειλε. Σα το έστειλα, είναι αλήθεια. Λοιπόν, εάν λοιπόν ο Tim Duncan μίλαγε στο Σακίλ Ονίλ, θα του έλεγε είσαι εσύ ο πιο dominant όλων των εποχών. Έχουμε παίξει και οι 2-19 σεζόν. Αλλά ο Tim Duncan έχει περισσότερα, συνολικά rebound, συνολικές assists, συνολικά steals,
total block στη regular season και στα playoff, ο Duncan προς Σακίλ Ονίλ. Ο Duncan έχει περισσότερα MVP, περισσότερους τίτλους, περισσότερα ίδιο αριθμό finals MVP, περισσότερες first team All-NBA, περισσότερες All-NBA teams, περισσότερο All-Defense NBA και περισσότερο total All-Defense. Ναι. Και πήρε δύο τίτλους χωρίς άλλους top 75 παίκτες, ενώ ο ίδιος πήρε τρεις με τον Kobe Bryant και ένα με τον Dwayne Wade. Μάλιστα. Το dominant έχει να κάνει με το ότι βλέπεις την ντουλάπα να έρχεται πάνω σου. Ναι. Αυτό είναι. Μα ναι. Γι' αυτό κιόλας ο ίδιος ο Σακίλ έχρισε διάδοχο τον Γιάννη. Ότι δηλαδή, ναι. Να έρχεται την ντουλάπα, όταν έχει την ντουλάπα, πάνω μου και ότι ναι. Δεν σταματιέται με τίποτα. Ναι, okay. Ωραία. Εδώ τώρα μιλάμε για φυσικά προσόντα, φίλε. Μα αυτό είναι το. Το eye test είναι το κριτήριο του dominant. Η λέξη dominant, όπως την ακούς και όπως τη χρησιμοποιούμε. Έχεις ακούσει ποτέ να λένε ότι ο Michael Jordan ήταν ο πιο dominant, force στην ιστορία ναι, του μπάσκετ. Δεν σταματιότανε. Είναι άλλο πράγμα. Άγωμα λες, είναι ένα πολύ διοικητής. Ο Michael Jordan για να το σταματήσουν να μαζευτούν πέντε και να πούνε ότι μόλις μπήμε στη ρακέτα το φέρνουμε κάτω και αν μας δώσουν φλέγκρα δεν πειράζει. Το πίστευε σε αυτό, ναι, και τι. Ωραία, στο Σακίλ τι κάνανε, το hack and sack. Και τι έγινε, όταν είσαι 30 πόντους μπροστά, δεν σε νοιάζει τίποτα. Μόλις δηλαδή βρήκανε το αυτό το argument δεν ίσχυε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το argument. Όχι, dominant είναι παίκτης ο οποίος δεν σταματήσει. Και ο δεύτερος πιο dominant παίκτης μετά τον Michael Jordan στην ιστορία του μπάσκετ, που πιστεύω πως είναι και ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ, είναι αυτός εκεί πάνω, ο οποίος εάν ήθελε, ο Larry Bird, και όταν ξεκίνησε και το παιχνίδι, έλεγε θα σε τελειώσω και θα βάλω 70 φυλάκια και φύγε. Απλά δεν τον πολύ ένοιαζε και ήταν και σε μια ομάδα που είχε κι άλλους και γι' αυτό βολεύτηκε και διαφωνούμε, με διαφωνούμε. Αυτά. Διαφωνούμε. Δεν το συμπαθώ του Σακίλ. Και εγώ δεν καταλαβαίνω τι πάει. Και εγώ το συμπαθώ. Απλά λέει πολλές παπάντζες. Λέει. Πάρα πολλές παπάντζες. Στο μπασκετικό κομμάτι, αν κάποιο θέλει να ακούσει μπασκετικά takes τα οποία να είναι valid και να του μάθουν κάτι, ο Σακίλ δεν είναι ο άνθρωπος για να παρακολουθεί. Χίλιες φορές να ακούσει τον Κένι Σμιθ. Τον Μπάρκλι. Και τον Μπάρκλι. Πιο valid. Δεν συζητάω για Τζαμάλ Κρόφορντ και τέτοια που μιλάνε κανονικά μπασκετικά. Και με τον Κένι Σμιθ έχει πρόβλημα. Γιατί είναι Νιουιορκέζος. Και ειδικά τώρα πάνε καλά οι Knicks, σε κάθε εκπομπή του τη λέει κανονικά. Και τώρα θυμήθηκε ότι είσαι Νιουιορκέζο και κάτι τέτοια. Ωραίο είναι, πλάκα έχει, αλλά δηλαδή θα καταλήξει μια. Νομίζω ότι ως εκεί θα πρέπει να πηγαίνει ο Σακίλ. Τώρα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνω μια ευαισθησία παραπάνω, όντας πλέον εσύ γονέας. Δεν είναι μήπως... αυτό το θέμα. Πα και πριν γίνω γονιός αυτό το θέμα, αυτή τη δήλωση. Δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα πρέπει να δώσω το παιδί, μην το μεγαλώσει. Αλλά εγώ θα συμβούλευα όποιον θέλει να πάρει μπασκετικά takes και τέλος πάντων ακούσει κάποιον talking head, ένα pundit, ο οποίος να του δώσει και κάποιες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση του αθλήματος, δεν είναι ο Σακίλ Ονίλ ο άνθρωπος να ακολουθείς. Ούτε ο Στίβεν Έι Σμιθ είναι, ούτε ο Σάνον Σάρπ. Ωραία. Υπάρχουν άλλοι πιο. Καλά, αυτοί είναι entertainers περισσότερο παράξενο. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει αυτός ο ρόλος. Δηλαδή, όχι, είναι φοβερός. Και κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους όλοι αυτοί που είπα. Που ήθελα να καταλήξω. Για να τελειώσουμε αυτό το segment των Denver. Εγώ ήμουν προετοιμασμένος μετά το 2-0 να έρθουμε στην τετάρτουλα μας εδώ και να έχω ένα λογίδριο για την αποκαθήλωση το Is that your MVP. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν εκεί έξω και πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι δεν το συμπαθούν ιδιαίτερα τον Γιώργιτς. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Γιώργιτς. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν συμμερίζομαι την άποψή σας ότι είναι πολύ ρίζες στο bias. Εσύ τον συμπαθείς και πριν γίνει MVP. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Καλά, 100%. Και εγώ τον συμπαθώ. Ναι, εντάξει, εγώ δεν τρελαίνομαι. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός. Μ' αρέσουν άλλοι παίκτες περισσότερο από τον Γιώργιτς στο NBA. Άλλο το, δεν είναι θέμα. Αλλά εσύ μιλάς στον bias στο στατιστικό κομμάτι. Εμένα. Η αντιμετώπιση του μπάσκετ που έχει με νευριάζει. Γιατί λες, θα μπορούσα και εγώ να το κάνω αυτό. Όχι, όχι. Αντιμετώπιση του ότι εντάξει, μου έκανε και ένα βραβείο για. Α, καλά, ναι. Okay. Παιδί μου, η αντιμετώπιση του Bill Belichick που παίρνει το FC και το βάζει δίπλα κτλ. Που του ανακοινώσανε. Είναι η Taylor Swift που παίρνει ένα γκράμμι και λέει εντάξει, και άλλο ένα. Όχι, δεν πανηγυρίζει. Αυτή γι' αυτό ζει. Μην μπερδεύεσαι, αυτή στο άλλο άκρο. Αυτή κοιμάται και ξυπνάει το βράδυ και σηκώνει το βράδυ και φυλάει τα γκράμμι ένα-ένα. Άλλο αυτό. Και το ίδιο και η Beyoncé. Εδώ δεν μιλάμε να πάω στο άλλο άκρο, αλλά τον τύπο που του λένε πήρα και φέτος το τρίτο MVP και έκανε. Ή του λένε τι θα σκέφτεσαι περισσότερο το άλλο γάμο και να πάω σε. Μόλις του είπανε πότε. Είναι παρέλαση σε δύο μέρες. Δύο μέρες. Θα κάνω άλλες δύο μέρες και δεν θα πάω σπίτι. Παρατηρούσα. Όχι, ρε φίλε, μην το πάρει, δεν το αξίζει. Όταν του δώσει ο Σίλβερ το βραβείο. Συγγνώμη, ο ίδιος το αξίζει. Εγώ όταν ήμουν, αν ήμουν ο Λούκα, ο SGA, ο Γιάννης και όλοι οι άλλοι, θα έλεγα αυτό εδώ αδιάφορο. Ο Γιάννης ο αδιάφορος που λένε και οι άλλοι. Ναι, αυτό. Είναι... Εγώ δηλαδή να είμαι αντίπαλό του, θα τρελαθεί. Ό,τι περιγράφεις και για τον Μπέλιτς και για τον Γιώκητς είναι ο λόγος για τον οποίο τον αγαπώ. Αυτός είναι ο λόγος. Ότι. Εντάξει. Ωραία. Μπάσκετ. Κατάλαβες. Να ξεκινήσει η χρονιά και να πει ο Γιώκητς. Ακούστε, μάγκες.
Δεν θα το πάρω το βραβείο. Σας το λέω από τώρα, αν μου το δώσετε, δεν θα το πάρω, το δέχομαι. Σαν κάτι καλλιτέχνες και τα λοιπά που λένε, δεν θέλω να είμαι υποψήφιος σε αυτά τα βραβεία, μην με παίξει το κανάλι σας, φεύγω. Ας το κάνει έτσι. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί αυτό δεν το θέλει το βραβείο, δεν το νοιάζει. Δεν κάνει... το χαλάει. Απλά εντάξει, σε βάση. Παρατηρήσα όταν το δίνει ο Σίλβερ που το έχει έτσι, ξέρω εγώ. Δεν πρόλαβε εκεί το πέρα. Του πήγα μετά κάνει ένα έτσι, ξέρω εγώ, να το δείξει στον κόσμο. Κάνει ένα. Προτιμούσα να δω τι τέτοιο έχει. Άβολο. Πόσο θα το σηκώσει και κάνει ένα έτσι ξεψυχισμένο. Δεν έκανε ποτέ το έτσι, ξέρω εγώ. Και προσέξτε. Και το δίνει, πάρε, ξέρω. Είχαμε κι εμείς τέτοιον. Στην Ελλάδα. Που είμαστε ήδη. Βέβαια. Βέβαια και ήταν ο πιο αχώνευτος από όλους. Συμπαθέστατος, αλλά από όλους ο πιο αχώνευτος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πάντως, καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Από αυτή τη φουρνιά. Πάντως... Μεγάλη, γιατί αυτή είναι η χαρά. Η χαρά της νίκης δεν είναι μόνο η νίκη αυτή καθ' αυτή. Είναι και όλα όσα έρχονται μαζί. Πάντως ο Γιώκιτς μετά το σκηνικό με τον Σακ είμαι σίγουρος ότι. Και το οποίο βέβαια συνδυάστηκε κιόλας με το 2-0 της Μινεσότα, έτσι. Βέβαια. Αλλά από το τρίτο μάτς και μετά είναι. Που, όσο και αν είναι πάρα πολύ σταθερός, γιατί είναι πάρα πολύ σταθερός και δεν έχει μετατώσει η απόδοση του συνήθως, ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένος. Άκουγα που λέγανε ότι μέσα από το προπονητικό κέντρο των Nuggets ότι. Φαίνεται πόσο αποφασισμένος και συγκεντρωμένος είναι ο Γιώκιτς από τα screen που αρχίζει και δίνει στο τρίτο μάτς που είναι όλα μπετόν αρμέ. Άρα σε νοιάζει, φίλε. Μην ναι. Το παίζεις ότι δεν σε νοιάζει. Γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια δόση υποκρισίας, ότι είναι και ένα character που έχουμε χτίσει αυτό. Και για τον Μπέλιτσεκ σίγουρα υπήρχε character και αποδείχθηκε ότι είναι fan guy και ότι περνάει πάρα πολύ καλά. Θα σου πω μια ιστορία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εδώ έχω ένα χρυσό δίσκο, έχουμε και άλλους αρκετούς. Το δεύτερο όταν πήραμε το 2006 έγινε χρυσός ο Βεντέδα μέσα σε 4 μέρες. Mm. Αλλά τώρα αληθινά χρυσός, όχι χρυσός από streams που περνάει δηλαδή το κομμάτι σε μια λίστα χωρίς να το θυμαφρύσουμε κανένα. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Ήταν η απονομή και ξαφνικά μέσα σε μια Δευτέρα. Φέραμε και τον εφιολόγο, το φίλο μας από την Βοστόνη τον είχαμε φέρει. Και κάναμε μια απονομή σε μια τρύπα, γιατί δεν μας δίνανε δεκάδε στου ράπε τότε. Είχα μαζευτεί όλο το family σου να. Όχι, την απονομή. Όχι, δεν ήσουν, γιατί τότε άμα βγαίνει πάντα το έχει πει πέναλτι. Καλοκαίρι 2006 ήταν, κάναμε την απονομή και δεν είχε τίποτα. Εγώ ήθελα να γιορτάσω. Για μένα αυτή. Δεν είχε τίποτα τι. Ανοιχτό, Δευτέρα βράδυ. Ήμασταν στο ψηρή σε μια τρύπα, ήταν δημοσιογράφοι, πήραμε το χρυσό, ξέρω εγώ και δεν ξέρω. Και του λέω τον Τερζίδη τότε, ότι κοίταξε να δει, δεν υπάρχει ούτε έχω να πάω σπίτι μου απόψε. Ή το οργανώνει εσύ, το οργανώνω εγώ. Και εγώ ξέρετε που θα το οργάνωνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα στάμπινγκ που θα πει και προχωρήσαμε τότε. Κρύβε λόγια, μα λέει και κόσμο. Και τσοπολίστηκε και κοπή δεν είμαστε. Λοιπόν, και βρίσκει το σκυλάδικο VIP, στο οποίο ήταν. Όχι, ήταν η φίλη για πάντα, η Σαμπρίνα και με όνομα ήταν ο Μαρίνης. Υπέροχο, υπέροχο. Έτσι. Και κλείσαμε και τώρα. Δεν είχε. Δευτέρα βράδυ τώρα, μιλάμε εποχές τώρα, Ελλαδάρα, Δευτέρα βράδυ. Όλα, νυχτά, κάθε μέρα νυχτά. Όχι όλα, αλλά αυτό ήταν. Κλείσαμε την τραπεζάρα, πήγαμε και την επόμενη μέρα είχε πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Το μοναδικό μου διασκέδαζε. Εκεί ήταν ο κλαρινιτζής του Μαρίνη και ήμουν δίπλα εγώ. Τον είχα πάρει αγκαλιά, χαρούμενος. Έτσι. Σε μια κατάσταση εφορίας, οι going through γιορτάζουν το ξέρω, και μου κάνει ο Βουλιώτης έτσι και μου. Του λέω μεγάλε. Αυτό είσαι δεν φύγε, δεν φύγε εσύ, του λέω. Αυτό το πήραμε για να το χαρούμε. Και, δηλαδή με νοιάζει με να τα σκυλάρει που είναι η μουσική μου. Αυτή η ευκαιρία μου δόθηκε να το γιορτάσω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή γι' αυτό δουλεύει. Γι' αυτό το πράγμα δουλεύει. Δεν μπορεί δηλαδή να σου δίνει. The record straight. Ναι, δεν μπορεί να σου δίνει δηλαδή το βραβείο. Και εσύ να λε. Βάλω το εκεί μαζί με τα άλλα. Όχι, κορνιζάρισμα και πάμε παρακάτω. Εγώ θα κάνω quote για να κλείσω τον Άρον Γκόρντον. Προς απάντηση, όχι απάντηση, αλλά για μια άλλη πλεοπτική ναι. Του πράγματος που του συνέντευξη τον ρωτήσανε πώς είσαι τόσο ξέρω εγώ, χαμηλών τόνων και προσγειωμένος και ταπεινός, ξέρω εγώ, ενώ είσαι από τους καλύτερους παίκτες και έχεις κάνει μεγάλη εμφάνιση και τέτοια. Και έμπαινε εκείνη την ώρα ο Γιώκητς να πάρει τη θέση του για τη συνέντευξη και λέει, με ρώτησες, λέει, μου κάνεις καλή πάσα γιατί έρχεται ο αρχηγός μας και λέει ότι εφόσον έχεις τον MVP και έναν τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Και τον MVP και είναι ταπεινός και έχει αυτή τη συμπεριφορά και είναι ο πιο humble και ο πιο δε, μπορώ να το κάνω και εγώ. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια, γεια σας, φεύγω. Ναι. Ο Άρον Γκόρντον αυτό έπρεπε να πει, γι' αυτό είπε να μιλήσουμε τώρα. Okay, αλλά... Το ότι θέτει τον τόνο. Το θέτω στη δημόσια. Βέβαια, προφανώς. Αυτό το τόνο έχει. Αυτό είναι το τόνο. Ό,τι θα θυμόμαστε για τον Άρον Γκόρντον θα είναι λόγω του Νικόλα Γιώκητς. Όχι. Θα θυμόμαστε και μερικά άλλα πράγματα. Θα θυμόμαστε και μια μασκότα η οποία γίναγε γύρω-γύρω και πήραμε. Θα θυμόμαστε μια. Βάλαμε καρέκλα στον αέρα, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή βάλαμε καρέκλα στον αέρα. Είναι η μπλε και η άσπρη περίοδο του Άρον Γκόρντον. Πάντως ο Γιώκητς πραγματικά φαίνεται να είναι on a mission.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να χάσουν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι και ένα spoiler alert για αργότερα. Για το επόμενο segment. Και πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Κλείστο γρήγορα, γρήγορα να πάμε στο επόμενο. Την εβδομάδα του είχε αποκλεισμένου. Του είχε τελειωμένου, είχε βγάλει και δύο χαρτιά στον υπολογιστή. Κλείστο γρήγορα να πάμε στο επόμενο segment. Ήλπιζα ότι. Ότι, πώς το λένε, θα καταφέρουμε να τους κρατήσουμε και θα παίξουμε αδυνάμει να παίξουμε τον χρόνο. Επίσης, όταν χάσαμε πριν το παιχνίδι, λέει, μετά δύο πρώτα παιχνίδια, η Μινεσότα έχει και το καλύτερο offensive rating στα playoff. Όλα αυτά έχουν down the drain. Όλα αλλάζουν εδώ. Είσαι your last hit, μια και μιλάγαμε για μουσική. Γεια σας.